βρίσκεται σε θάλαμο απομόνωση στις φυλακές Κορυδαλού. Ο Σάββας Ξηρός, ο Μιχάλης, η Σπύρος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μιλά στη ραδιοφωνική Γιάφκα. Δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Δένδιας, ότι θα επικηρύξει, υπάρχει επικήρυξη με χρηματική αμοιβή για όποιον δώσει πληροφορίες ή βοηθήσει τον εντοπισμό για τρομοκράτες, όχι τρομοκράτη, τρομοκράτες, η οποία αγγίζει το ηλικιώδες ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστώ. Τι σου προκαλεί αυτή η αναφορά, αυτή η είδηση? Νομίζω ότι γύρισαμε στα παλιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω πρέπει να μπούμε σε τέτοιο επίπεδο συζήτηση. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου. Δεν θα ήθελες να το σχολιάσεις, λες? Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, ναι. Δηλαδή δεν είναι, δεν ξέρω αν αξιολογούν τόσο πολύ, τόσο σοβαρά αυτή τον κίνδυνο. Προτιμώ να μην σχολιάσω, να μην μπούμε σε τέτοια θέματα. Όχι, απλά εκτιμάς δηλαδή ότι ένα ποσό, ας πούμε, ένα χρηματικό ποσό μπορεί να βοηθήσει στη έρευνες? Όχι, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα της λειτουργίας των διοκτικών αρχών. Δεν έχει σχέση με κάτι που έχει, εγώ μπορώ να πω πράγματα από τη δική μου εμπειρία. Δεν μπορώ να μπω στο θέμα το πώς σκέπτονται οι διοκτικές αρχές. Πάμε στα θέματα που αφορούν τις συνθήκες κράτησής σου και την κατάσταση της υγείας σου, Σάββα. Θέλω, θέλω ευθέως να πεις όσα η αλήθεια δεν μπορεί να πει στα μέσα ενημέρωσης, όσα εκφράζουν εσένα και είναι, τα δίνεις ελεύθερα στην κρίση των ακροατών μας. Ναι. Ποιο είναι το μήνυμα που θες να δώσεις και ποια είναι η εικόνα που θες να δώσεις για τις συνθήκες κράτησης και εσένα? Με τα προβλήματα υγείας που έχεις και είναι αδιαφυσβήτητα και έχουν χαρακτηριστεί και ιατρικά, δεν τα ισχυρίζεται κανείς αυτά, αλλά και τις ειδικές κράτησης στις φυλακές. Πρώτα, γενικά και όριστα μπορώ να πω ότι η κατάσταση της υγείας μου δεν είναι συμβατή με την κράτηση. Δηλαδή υπάρχουν συνθήκες αντίστοιχες για κάποιον που έχει αυτά τα προβλήματα υγείας. Δηλαδή γι' αυτό το λόγο είμαι τα τελευταία χρόνια σε θάλαμο απομόνωσης. Δηλαδή ένα θάλαμο που έχουν διαμορφώσει ειδικά για περιπτώσεις απομόνωσης. Γιατί αν πάω σε πτέρυγα κινδυνεύω λόγω των αναπηρών μου. Δηλαδή έχω πάθει αποκόλληση για παράδειγμα και μπορεί με ένα απλό χτύπημα να χάσω το μάτι, την ελάχιστη όραση που έχει απομείνει, τις σκίες αυτές που βλέπω. Επιπλέον, λόγω της δυσλότητας δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σε χώρο που είναι άνθρωποι τόσο πολλοί που δεν μπορώ να καταλάβω άλλους ποιος είναι και με τη διάθεση έρχεται προς τα μένα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο με περιορίζει στην απομόνωση. Αυτό είναι, αλλά δεν είναι αυτό, οι συνθήκες κράτησης γενικά. Θα ήθελες να αναφερθείς στην κατάσταση της υγείας σου, επειδή αυτά είναι, ακόμα και να αφορούν έναν έγκλειστο και καταδικασμένο, είναι θέματα προσωπικά δεδομένα. Θα ήθελες να αναφερθείς στην κατάσταση της υγείας σου, Σάββα, για να καταλάβουμε, να ενημερωθούμε κι εμείς για το τι ακριβώς συμβαίνει και σε ποια έκταση είναι αυτά. Ναι, γιατί εκεί οι συνθήκες έχουν σχέση βέβαια ακριβώς με αυτό το θέμα. Με την δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό έχει, να πω μάλλον για τα προβλήματα της υγείας μου κατευθείαν. Εντάξει, να ξεκινήσω από την αρχή καλύτερα, γιατί είμαι λίγο. Βεβαίως, ναι. Μπερδεμένος, ναι. Γιατί ήμουν τώρα με τους ιατροδικαστές, συγγνώμη. Δηλαδή, ήμουν με τους ιατροδικαστές τώρα και είχα. Ήταν σε άλλη συχνότητα το μυαλό μου, γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε από την αρχή πάλι. Ωραία, ναι. Θα ήθελα, Σάββα Ξηρέ, να γνωρίζω, αν εσύ εκτιμάς ότι, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα αυτά, θα ήθελα να γνωρίζω, αν εσύ εκτιμάς ότι αυτό μπορείς να το δώσεις κοινή γνώμη, την πραγματική κατάσταση της υγείας σου. Γιατί έχουμε ακούσει και έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Γενικά είναι για τα νευρολογικά έχει ακουστεί αρκετά κάποιο πρόβλημα που είναι κάποια μυελοπάθεια που είναι, προκαλεί κάποια προβλήματα στην κίνηση. Το κυριότερο είναι το, κατά τη γνώμη, γιατί που δημιουργεί δηλαδή προβλήματα στα καθημερινότητα, είναι το θέμα της όρασης και της ακοής βέβαια, που είναι θέμα επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Και επίσης, εξαιτίας αυτού του προβλήματος, έχουν να βγω στο προάβλιο από το 2005. Γιατί προκαλείται, έχω τη φωτοφοβία και άλλα προβλήματα που με αναγκάζουν να προτιμώ να είμαι μέσα. Επίσης, έχω
Από εδώ και 4 χρόνια, από το 2009, έχουν αρχίσει και πρίζονται τα πόδια μου υπερβολικά, χωρίς να έχουμε μέχρι τώρα βρει την αιτιολογία. Και αυτό περιορίζει και αυτό τις δυνατότητες μου για κίνηση. Ή το αντίθετο, ή η περιορισμός της κίνησης μπορεί να προκαλεί αυτό το πρόβλημα. Επίσης, εδώ και 2,5 χρόνια δεν μπορώ να κοιμηθώ ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Έχω κάποιο αναπνευστικό πρόβλημα που πνίγομαι. Κατά καιρούς πνίγομαι, δηλαδή, και αναγκάζομαι να κοιμάμαι καθιστός. Αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αυτά τα προβλήματα πρόκειται να αντιμετωπιστούν στο νοσοκομείο που πήγα τώρα στη Λάρισα. Αλλά η νοσηλεία μου διακόπηκε βία για κάποιο λόγο, που δεν είναι και εμφανής βέβαια, και έμεινε η διερεύνηση στα μισά. Έγιναν πάρα πολλές εξετάσεις, αλλά δεν κατέληξαν ακόμα σε κάποια πορίσματα που οφείλονται αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή υπάρχει άλλο ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που εντοπίστηκε τώρα τελευταία, κάποιοι όζοι στους πνεύμονες. Αυτοί έχουν βρει και κάποια μικρή αλλαγή τώρα την τελευταία ξανική που έκανα, και έχουν βρει και κάποια λεμφαδένες, δηλαδή υποψία για μετάσταση, που δεν ξέρω αν είναι αυτό, πρέπει να διερευνηθεί. Αυτό δεν πρόλαβε να διερευνηθεί. Επίσης έπρεπε να έχουν γίνει κάποια χειρουργία, δηλαδή στα μάτια, τα οποία δεν τολμήσαν να το ξεκινήσουν γιατί υπήρχε τέτοια πίεση χρόνου που δεν μπορούσαν να με κρατήσουν ούτε 2-3 μέρες παραπάνω. Δηλαδή για μια εγχείρηση στο μάτι θα χρειαζόταν να μείνω κλινήρι τουλάχιστον 10 μέρες και γι' αυτό το λόγο δεν τολμήσαν να αγγίξουν οτιδήποτε που θα με κρατούσε καθυλωμένο στο νοσοκομείο για να μπορούν ανά πάση στιγμή να με στείλουν πίσω. Με συνέπεια να συμπληρώσω ένα εξιτήριο το ημέρα Σάββατο κιόλα, και να με στείλουν πίσω με την διερεύνηση σε αρχικό στάδιο, ούτε καν στα μισά. Γιατί άμα οι εξετάσεις αυτές που έχουν κάνει δεν δείξουν κάτι σοβαρό, τότε θα έπρεπε να κάνουν άλλες εξετάσεις σε άλλη κατεύθυνση. Και αυτό δεν μπορεί πλέον να γίνει. Λες λοιπόν εσύ ότι πήγες με απόλυτο αιτιολογικό, ιατρικό αιτιολογικό στη Λάρισα, ναι. Διακοπήθηκες εκεί, γιατί ναι. Κινδύνευε η ζωή σου, ναι. Και πριν καν μπουν στη διαδικασία θεραπείας σου και των απαραίτητων, σύμφωνα με το ιατρικό σου ιστορικό και ναι. Με το ιατρικό αναγκαίο, μπεις καν στα χειρουργία, στα απαραίτητα χειρουργία, ναι, ναι. Χωρίς να σου εξηγήσουν γιατί, ναι. σε μετέφεραν από την Λάρισα πίσω στην απομόνωση. Ναι, στο κελί, στο ίδιο κελί, ναι. Μου είπαν μια αιτιολογία ότι δεν εξαρτάται πλέον από εμάς, γιατί όσο και να... Οι γιατροί το είπαν αυτό, Σάββα. Οι γιατροί, ναι, όσο και να θέλει ο γιατρός, γιατί οι γιατροί θέλανε πάρα πολύ να ολοκληρώσουν όλη αυτή την νοσηλεία. Αλλά και ο καθένας έχει τα όρια του σε πιέσεις. Και καταλαβαίνετε, ο καθένας καταλαβαίνει πολύ καλά, δηλαδή, τι σημαίνει... πίεση. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ ότι όσο καιρό ήσουν εσύ στο νοσοκομείο της Λάρισας, ήσουν αφρουρούμενος. Ναι. Επίσης, με την κατάσταση της υγείας σου, μάλλον με το επίπεδο προβλημάτων υγείας που έχεις, δεν μπορείς ούτε και να μετακινηθείς. Δεν έχεις αυτονομία κινήσεων. Εννοείται. Δεν μπορείς καν να δεις και να ακούσεις καθαρά. Και εμείς τώρα προσπαθούμε για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Έχουμε ειδική πρόβλεψη. Σε τι μπορούσες να αποτελείς κίνδυνο αυτές τις ημέρες ή οποιαδήποτε στιγμή, εσύ προσωπικά? Δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι μόνο 2 άτομα. Δηλαδή αν θα με κρατάει να μην πέσει σε καμιά σκάλα, να μην χτυπήσει σε κανέναν τοίχο. Εδώ που είμαι τώρα, είδα μια τροδικαστή να με εξετάσουν πριν λίγες ώρες και με ρωτάγανε τι είναι αυτά τα καρούμπαλα στο κεφάλι. Και αυτό είναι επειδή είχε αλλάξει η διαμόρφωση του κελιού μου όταν έφυγα και ξαναγύρισα. Είχε αλλάξει η διαμόρφωση του κελιού μου. Και εγώ κάνοντας τις ίδιες κινήσεις που έκανα πριν, απέκτησε αυτά τα χτυπήματα. Μήπως, Σάβα, ποιος μπορεί να κινδυνεύσει από μήπως... Επιστρέφουμε στην αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Σάβα Ξηρό.
Πάμε σε δύο άλλα πιθανά σενάρια και επιτρέψέ μου να σου θέσω αυτά τα σενάρια για να τα απαντήσεις. Ναι. Ένα σενάριο λέει ότι θα μπορούσαν κάποιοι σύντροφοί σου, χαρακτηριζόμενοι ως τρομοκράτες, κατά τον νόμο ή αν, θέλετε, αν θες και από την ελεύθερη κρίση, ως τρομοκράτες, να σε πάρουν μαζί τους, ακόμα και αν έχεις πρόβλημα υγείας, ή αν κινδύνευε η ίδια σου η ζωή από κάποιους που θα ήθελαν να αφαιρέσουν τη ζωή του Σάβα Ξηρού. Κοιτάξτε, στην πρώτη περίπτωση, τι να κάνουν, ένα ερείπιο, τι να το κάνουν. Όσο για τη δεύτερη, για αυτό το λόγο υπάρχει η νόμη, υπάρχει οι ιδιοκτικές αρχές να κάνουν, άμα γίνει κάτι τέτοιο, να κάνουν τα απαραίτητα. Εγώ δεν ζητάω προστασία για να, από τέτοιες απειλές. Δεν έχω ζητήσει τέτοια. Εγώ ζήτησα νοσηλεία. Τώρα, αν βρεθεί και κάποιος και κάνει μια τέτοια επίθεση, αυτό θα συναντήσει τον νόμο, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει στιγμή δηλαδή που πιστεύεις ή που φοβήθηκες για την ζωή σου εκτός κελιού, είτε ακόμα και στην πτέρυγα, κατά πόσο σε ένα χώρο εκτός φυλακών. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το έχει αυτό. Δεν είναι, ή το έχει ή δεν το έχει αυτό ο κάθε άνθρωπος. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα, έχει κάποια ιδιαίτερη πώς το λένε, έμφαση σε δική μου περίπτωση. Σάβα, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις κάτι στην κοινή γνώμη. Κάτι που θες να πεις. Είτε αφορά εσένα, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο απασχολεί αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη. Θέλω να ακούσω τη σκέψη σου. Η σκέψη μου είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια. Θα μπορούσα να πω. Πώς το λένε. Απλώς θα το πάρω πιο απλά το θέμα. Ότι ουσιαστικά συκοφαντούμε. Όταν με παρουσιάζουν με έναν τρόπο χωρίς να έχω πει εγώ τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα, για αυτά που ακούγονται. Δηλαδή με εντάσσω σε μια κατάσταση στην οποία δεν ανήκω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, με ονομάζουν τρομοκράτη. Τρομοκράτη, όπως το λέει ο νόμος, έτσι δεν το λέω. Και σύμφωνα με την καταδίκη της δικαιοσύνης, το κατηγορητήριο και την καταδίκη. Ναι, έχω καταδικαστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαι κρατούμενος. Δεν έχω ούτε γιάφκες, ούτε όπλα, ούτε όλα αυτά που έχει κάποιος που έχει αυτές τις τάσεις. Αυτή τη στιγμή είμαι ένας ανάπηρος, κρατούμενος και τίποτα περισσότερο. Δηλαδή, όταν με συλλάβανε, κατευθείαν από τη στιγμή που με συλλάβανε, έχει αλλάξει κατευθείαν αυτή η ιδιότητά μου. Είμαι κρατούμενος, τελείωσε. Δεν έχω τίποτα. Εγώ δεν έχω ούτε καν τη βούληση, πώς λένε, το δικαίωμα να σκεφτώ να πω θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο σε σχέση με αυτά τα θέματα εννοώ. Και, δηλαδή εδώ πέρα με κρατάνε, με έχουν, δεν βρίσκομαι εδώ, με έχουν. Δηλαδή δεν μπορεί να πούνε αυτός έχει μια ελεύθερη βούληση να κάνει αυτό. Το ένα είναι αυτό. Μετά όταν πήγα στο δικαστήριο καταδικάστηκα για κάποιες πράξεις. Εκεί καταθέτουμε τις πράξεις και εισπράττουμε μια ποινή, ένα αριθμό. Λέει εσύ έχεις αυτή τη μήνη. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εδώ μέσα με τον τίτλο ούτε του παράνομου, ούτε του. Είμαι κρατούμενος. Δηλαδή, αυτό έχει τελειώσει. Η παρανομία δεν είναι ιδιότητα ενός ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι στο είναι του μέσα. Η παρανομία, δηλαδή, ένας που θέλει να ονομάζεται παράνομος, εντάξει, αυτός που διαρκώς διαπράττει παρανομίες. Λες ότι εκτείς ποινή, είσαι κρατούμενος, δεν είσαι πια παράνομος. Αυτό λες. Αυτό ακριβώς. Και όλες μου οι ενέργειες. Πώς το λένε, είναι απόλυτα νόμιμη. Δηλαδή, ενέργειες που τώρα, δηλαδή, πώς το λένε, όλες μου οι άμυνες είναι απόλυτα, βασίζονται απόλυτα στον νόμο. Δεν βασίζονται σε κάποια ούτε σε εκβιασμούς, ούτε σε κάποια οποιαδήποτε, πώς το λένε, πράξη βίας. Έτσι. Και αυτό που θέλω να πω ότι ο νόμος δεν έχει θεσπιστεί για τους νομοταγείς. Ένας νομοταγείς ποτέ δεν συναντάει τον νόμο απέναντι του. Ο νόμος έχει θεσπιστεί για αυτούς που έχουν παρανομήσει, όχι για τους παράνομους σαν ιδιότητα. Για αυτούς που έχουν παρανομήσει, ένας που είναι παράνομος σαν ιδιότητα, σημαίνει ότι χρειάζεται ψυχιατρία ούτε καν φυλακή. Σαν ιδιότητα δηλαδή. Είναι άλλη κατηγορία ανθρώπων. Ένας που έχει παρανομήσει λοιπόν συναντάει τον νόμο απέναντι του. Δηλαδή ο νόμος έχει θεσπιστεί για να ρυθμίσει. Για να δώσει το μέτρο της τιμωρίας. Εγώ τι έχω συναντήσει, από την ώρα που με συλλάβανε μέχρι σήμερα, τι έχω συναντήσει. Αν ασκήσουμε για τον Ευαγγελισμό, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Δηλαδή. Τώρα με προκαλείς να σου πω αν θυμάσαι τίποτα από τον Ευαγγελισμό. Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα. Και θα ήταν πολύ ωραίο να ακουστούν κιόλα. Θα ήταν πολύ ωραίο να ακουστούν. Όταν με πιάσανε. Μπορώ να σε ακούσω. Ναι, μακάρι.
όταν με πιάσανε, όλοι λέγανε και οι γιατροί λέγανε, είχα ένα 5% για να επιβιώσω, ένα 5%. Παρ' όλα αυτά, με πήγαν βέβαια στον Ευαγγελισμό, δεν με αφήσαν στο τζάμι, δεν με στείλανε στο ΚΑΤ, που ήταν και το αρμοδιότερο για ένα τέτοιο ατύχημα. Με στείλανε στον Ευαγγελισμό. Εκεί πέρα έμεινα τις πρώτες 10 μέρες σε απόλυτο σκοτάδι, απόλυτη απομόνωση, χωρίς να μπαίνει καμιά πληροφορία, χωρίς να ξέρω καν αν ξέρουν ποιος είμαι, χωρίς να ξέρουν ποιος είναι αυτός που μου μιλάει απέναντί μου, χωρίς να ξέρω την κατάστασή μου. Τις πρώτες 10 μέρες σε απόλυτο σκοτάδι. Από αυτές τις δύο πρώτες μέρες μου βάζανε κάποια φάρμακα, από τα οποία έβλεπα παρεστήσεις στο χώρο. Μου αφαιρέσαν τον αναπνευστήρα για να μπορούν να κάνουν τις ανακρίσεις. Με συνέπεια να πάθω πνευμονία, αυτό το μάθα φέτος. Έπαθα πνευμονία, γι' αυτό κινδύνεψα χειρότερα. Ξεκίνησαν ανακρίσεις, οι οποίες γινόταν πάντα μεσάνυχτα. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Μπορώ να πω και ονόματα. Επιτρέπεται να πω ονόματα. Ποιοι ήταν? Ποιο ονόματα θέλω να πω? Σ' ακούω. Ο εισαγγελέα Διώτης και ο αρχηγός της τρομοκρατικής, ο Σύρος. Αυτοί οι δύο ήταν που κάνανε όλη την. Όλες αυτές τις ενέργειες. Ενώ αυτοί φαίνονται στα χαρτιά, φαίνονται προς τα έξω, άλλο ποιοι ήταν παράλληλα. Λοιπόν, εκεί όταν ξύπνησα, όταν συνήλθα από το κόμμα, είχα δεμένα χέρια, δεμένα πόδια, μου είχαν αφαιρέσει όλα τα ρούχα και μου είχαν έτσι εκτεθειμένο. Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι τακτική της εντατικής, αλλά τουλάχιστον δεν σε ανακρίνουν ξεσκέπαστος. Σου ρίξω ένα σεντόνι πάνω. Όταν άρχισα να σηκώνομαι, με δέσαν και από το στήθος με δέσανε. Ζητούσα συγγενείς, ζητούσα φίλους, δεν φωνάξανε κανέναν. Σε όλο αυτό το διάστημα μάθανε, βέβαια, οι γονείς μου το μάθανε από την τηλεόραση, ποιος είναι ο τραυματίας που έλεγε τηλεόραση. Συνεχίσανε κάθε βράδυ, τις πρώτες 4 μέρες με αφήσανε άϊπνο. 4 μέρες άϊπνο, είναι πολύ τραυματία, μιλάμε έτσι. Και κάθε βράδυ ανακρίσεις, μια κρύο, μια ζέστη, μια κρύο, μια ζέστη. Δηλαδή, μισή ώρα ανάκριση, 2 ώρες απομόνωση. Μισή ώρα ανάκριση, 2 ώρες απομόνωση. Και από εκεί πέρα προκύψαν κάποια σημειώματα. Ο Διώτης το έχει μαρτύρησει αυτό, ότι έχω κρατήσει, λέει, κάποια σημειώματα, τα οποία μόνο εγώ κωδικοποιημένα, τα οποία μόνο εγώ γνωρίζω. Δηλαδή, σημειώματα από τα οποία συμπληρωθήκαν καταθέσεις, σημαίνει σημειώματα, σημαίνει προϊόντα από σπασματικές πληροφορίες, δηλαδή προϊόντα βασανιστήριων καθαρά. Μιλάς για αναφορές οι οποίες δεν περιέχονται στη δικογραφία και στο κατηγορητήριο? Υπάρχουν και κάποιες τέτοιες που ήταν, εγώ νομίζω ότι είναι ίσονες σημασίας, υπήρχαν κάποιες τέτοιες αναφορές, δηλαδή είχαν σχέση πιο πολύ με παζάρια που κάναμε άλλους ενδεχομένως, και καλύψανε κάποιες καταστάσεις αλωνών και φορτώσανε σε άλλους, κάπως έτσι. Δηλαδή έγινε ένα εδώ παπάς, εκεί παπάς, κάνανε κάποια τέτοια πράγματα. Πώς θα μοιράσανε, δηλαδή, άμα παρατηρήσετε, θα δείτε οι πρώτες προανακριτικές έχουν τις πιο πολλές ενέργειες, και για τις τελευταίες που πιάσα δεν είχε μείνει καμία ενέργεια να τους βάλουν. Αλλά δεν θέλω να πω σε τέτοιο ζήτημα. Δεν θέλω να πω. Ας πούμε ότι παραπέρα πήγανε τα πράγματα όπως πήγαν. Αλλά εκεί πέρα, μετά, μιλάω για την κατάσταση της υγείας μου και μιλάω για το πώς μου φέρθηκε η δικαιοσύνη, έτσι. Πώς μου φέρθηκε το κράτος, ολόκληρη η πολιτεία. Πώς μου φέρθηκε, κανείς δεν μίλησε. Όλοι ξέραν τι συμβαίνει εκεί πέρα απ' έξω. Σκηνές είχαν στήσει απ' έξω. Όλοι ξέραν τι συμβαίνει. Δεν ήταν κανένα μυστικό. Δεν είχε κανένα χώρο που να έρθω μετά από το πουθενά και να λέω, ξέρετε τι μου κάνανε αυτό. Σάβα, επειδή ήμουνα ημέρες πολλές απ' έξω και επιχείρησα να μπω και μέσα, ήμουν από τους συνάδελφους μισογράφους που αγωνιούσαμε, προσπαθούσαμε να κάνουμε άλλοι όσο μπορούμε καλύτερα τη δουλειά μας, άλλοι όσο όπως μας λέγανε, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή θα πει, τι ήθελες, Σάβα, ξύρε, πιάστηκες με συνέπεια μιας έκρηξης που προκάλεσες, από το χειρισμό ή οτιδήποτε, είσαι το μέλος μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, βαρύνεσαι για 78 ενέργειες, έχεις αποδεχτεί την ευθύνη για κάποιες από αυτές. Έλα στη θέση αυτό που μου ακούνε και έχουν χάσει ανθρώπους ή δεν δέχονται τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς ως πράξεις που μπορούν να αποδούν με οποιοδήποτε τρόπο.
Ναι, ναι. Έχει μπει σε αυτή την κουβέντα, υποθέτω, και μέσα. Θα απαντήσω και στα δύο, γιατί μου βάζει δύο θέματα τώρα. Για να είμαι δίκαιο και σε ακούω με προσοχή, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί και να εξοργίζονται. Σου λέει, έπρεπε να γίνει ανάκριση. Δεν έγινε με τις καλύτερες συνθήκες, αλλά έτσι είναι ανάκριση απέναντι σε έναν τρομοκράτη, θα πει κάποιο. Ναι, ναι. Πρέπει να τα απαντήσει αυτό, ναι, Σάββατ. Είναι δύο θέματα μου. Ναι, ναι. Το ένα είναι ότι. Σχεδόν το έχω απαντήσει, αλλά δεν έγινε κατανοητό, ότι έπρεπε να πρώτα να γίνω καλά και μετά να κάνω ό,τι νομίζω, να εφαρμόσω τον νόμο. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να το κάνουν εκείνη τη στιγμή για να κερδίσουν χρόνο σε τι πράγμα. Έτσι, όποιος θέλει να κρυφτεί, κρύφτηκε, αν ήταν αυτό το ζητημένο. Ναι. Ο πρώτος που συνελήφθη μετά από αυτό το ζήτημα ήταν μετά από 15 μέρες. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα αυτό, αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Ότι αν ο νόμος που έχει δεσπιστεί για όποιον έχει παρανομήσει δεν εφαρμόζεται στους παράνομους, δεν εφαρμόζεται πουθενά. Καταργείται ο νόμος δηλαδή. Καταργείται αυτό που λένε νομικός πολιτισμός. Δηλαδή εκεί έπρεπε να δείξει την ανωτερότητα το σύστημα, να πει εμείς είχαμε δίκιο και όχι αυτοί που διαλέξαν αυτόν τον δρόμο. Εκεί έπρεπε να το δείξει. Δηλαδή να πει ο νόμος αυτή η νόμη είναι για αυτές τις ώρες. Δεν είναι η νόμη για έναν νομοταγή. Ένα που δεν παραβαίνει τον νόμο δεν το συναντάει ποτέ. Δηλαδή σε μένα εφαρμόσαν το μόνο τον νόμο του Λίντς, κανέναν άλλο νόμο σε εκείνη τη στιγμή. Όσο για το δεύτερο θέμα, το θέμα των φόνων, εγώ έχω στείλει δελτίο τύπου. Μετά το δικαστήριο μου, δεν ήθελα να έχω κανένα όφελος απολύτως από αυτό το. Γιατί αυτό το θέμα είναι για έναν που διαλέγει αυτόν τον δρόμο. Αυτό είναι μια αντινομία. Δεν είναι κάτι που το κάνει επειδή πιστεύει αυτό. Γιατί άμα ήταν. Τώρα πάμε πάλι στα παλιά που δεν θα ήθελα, αλλά επειδή το έθιξε το θέμα, θέλω να το πω. Ότι αν η οργάνωση είχε σκοπό. Τους φόνους, αν ήταν αυτός ο σκοπός, τότε έχει αποτύχει εκτρά, αν έκανε μόνο αυτά. Δηλαδή δεν ήταν αυτός ο σκοπός, ο σκοπός είναι τελείως διαφορετικός. Αυτό γίνεται μετά από μια εσωτερική σύγκρουση. Δεν είναι κάτι που είναι ούτε ιδιότητα, ούτε διαλέγει κάποιος αυτό το μέσο με καθαρή αυτή, πώς το λένε, σκέψη. Επίσης δεν είναι και κάτι που το ανακάλυψε μια οργάνωση αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι που έχει ανακαλυφθεί τώρα. Εγώ τα γεννήθηκα, υπήρχαν και, δηλαδή μακάρι να μην υπήρχαν ούτε ο αδικών, ούτε δικαστήρα, ούτε αστυνομία. Αλλά αυτά υπήρχαν όταν γεννήθηκα εγώ. Έκανες όμως αυτή την επιλογή, Σάβα. Έκανα αυτή την επιλογή για κάποιους δικούς μου λόγους, τους οποίους δεν είναι της ώρας. Δεκτό. Αλλά αυτά όλα. Για αυτά όλα υπάρχει ο νόμος, ο οποίος λέει αυτές οι ποινές ισχύουν για αυτές τις πράξεις, για αυτές τις επιλογές. Εγώ δεν αρνήθηκα την ποινή. Δεν είπα ότι είμαι αθώος. Έτσι πήγα στο δικαστήριο. Τους είπα, μάλιστα τους ζήτησα, να πετάξουν τα προϊόντα βασανιστήριο και εγώ να τους πω πραγματικά τι έχω κάνει εγώ, τι έχω κάνει για μένα. Το ζήτησα αυτό. Δεν το θέλανε. Προτιμήσαν να δικάσουν με τα προϊόντα βασανιστήριων. Προτιμήσαν να μας δικάσουν σε ένα δικαστήριο που δεν είχε χωρίς ενόρκους, δηλαδή σε ένα δικαστήριο που ορίστηκε με ένα νόμο του πολύ μεταγενέστερο, να δικαστούμε από ένα νόμο του 2001 αναδρομικά, δηλαδή δικαστήκαμε με ένα νόμο που θα μπορούσε να δικάσει μόνο τη βόμβα. Όλες οι άλλες πράξεις ήταν πριν και πετάξαν όλες τις διώξεις που είχαν ασκηθεί. Παλιά είχαν ασκηθεί διώξεις μέσα σε 48 ώρες, όπως λέει ο προβλέπει ο νόμος, κατά γνώστον. Αντί να προσωποποιήσουν τις διώξεις, τις πετάξανε και κάνανε καινούργια διώξεις 20 χρόνια, 15 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά, κάνανε καινούργια διώξεις για να μας δικάσουμε ένα νόμο του 2001. Αυτά όλα πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει κάποιος. Βρίσκεται σε θάλαμο απομόνωσης στις φυλακές Κορυδαλλού. Ο Σάββας Ξηρός, ο Μιχάλης, η Σπύρος της Τρομοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μιλά στη ραδιοφωνική Γιάφκα. Ίσως με το σκεπτικό, ναι. Σάββα, από ναι. την άλλη πλευρά σου μιλάω τώρα, που μπορεί ναι. να μας ακούει κάποιος ακροατής, ναι. ότι αν έπρεπε να βρεθεί ένας νόμος για να περιορίσει, για να καταδικάσει, για να βάλει στη φυλακή ανθρώπους ναι. που αφαίρεσαν ζωές, καλώς έγινε, θα πει κάποιος φίλος ακροατής. Υπήρχε τέτοιος νόμος. Οι ποινές δεν θα είχαν καμία διαφορά. Άμα δικαζόμασταν με τον κανονικό νόμο, με ενόρκους, δεν θα είχαν καμία διαφορά οι ποινές.
Σάββα, ναι. Στην κατάσταση που βρίσκεσαι αυτά τα τελευταία 24 ώρα, ναι. Σε ενημερώνουν για την επικαιρότητα για όσα έχουν συμβεί? Κοιτάξτε, εγώ ενημερώνομαι από ένα ραδιοφωνάκι. Τηλεόραση δεν μπορώ να δω, δεν βλέπω και δεν πιστεύω ότι προσφέρει και πολλά η τηλεόραση. Τι συμβαίνει με τον Χριστόδουλο? Πού είναι ο Χριστόδουλος? Γιατί έφυγε? Εγώ δεν μπορώ να κάνω να πω σε τέτοια. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή διατρέχει ένα θανάσιμο κίνδυνο. Δεν μπορώ να πω ότι και να πω θα είναι. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν είναι σωστό να πω κάτι. Δηλαδή. Σου μιλάω ως αδερφός να μου απαντήσεις, όχι ως μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης. Έχει καταλογισμό πράξεων, έχει συνείδηση του τι κάνει ο Χριστόδουλος? Πιστεύεις ότι τη στιγμή αυτά υπήρξε μια επιστολή που έστειλε και ένα διάγγελμα συσταγωγικά, αν θέλεις? Πιστεύεις ότι είναι ο Χριστόδουλος αυτό το κείμενο και αυτή η φωνή? Η φωνή ως έννοια και νόημα, ως έννοιας. Δεν μπορώ να πω κάτι για πάνω σε αυτό, δηλαδή είναι... Πρώτα πρώτα δεν μπορώ να τα δω πρώτα απ' όλα και να είχα τη δυνατότητα, πιστεύω ότι δεν θα είχα την περιέργεια να κοιτάξω να το διαβάσω. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο εμένα προσωπικά με έχει πικράνει, αλλά δεν μπορώ να πω τις λόγους και τις αιτίες, ούτε μπορώ να κρίνω κάποιον. Δηλώνει ότι πιστεύει στην ένοπλη δράση. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει. Δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Δεν νομίζω ότι θα βγει κάτι, αλλά δεν μπορώ να κρίνω κάποιον. Σάββα, θα σε ρωτήσω ευθέως. Υπάρχουν δύο πιθανότητες που μπορούν να προκύπτουν. Ή και τρεις και περισσότερες για τους φίλους ακροατές και για την κουβέντα μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Ή ο Χριστόδουλος Ξηρός βρήκε ασύλληπτα μέλη της οργάνωσης 17 Νοέμβρη και τους ξαναβρήκε. Να μην μπούμε σε υποθέσεις και σενάρια. Ή βρήκε άλλα μέλη άλλων οργανώσεων και επανασυστήνουν μια νέα τρομοκρατική δράση. Κοιτάξτε. Ή χρησιμοποιείτε. Να πω τη γνώμη μου γενικά, όχι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Οργάνωση έχει τελειώσει, δεν υπάρχει. Οργάνωση δεν υπάρχει. Ούτε ασύλληπτα μέλη υπάρχουν. Όταν λένε υπάρχει το δεξί μου χέρι που δεν έχει συλληφθεί γιατί το αποκροτηριάσαν και το πετάξαν. Άλλο μέλος δεν ξέρω, ασύλληπτο. Κοιτάξτε, λέω η οργάνωση τελείωσε. Όταν λέμε τελείωσε, τελείωσε. Δεν υπάρχει 17 Νοεμβρίου. Αν βγει κάποιος και πει, όπως με ονομάζουν με ένα μέλος, μέλος μιας οργάνωσης που δεν υπάρχει, μέλος εγώ, μέλος οργάνωσης είμαι. Έχω δηλαδή σχέση με κάποια ομάδα, έχω ογιάφκες, έχω εγώ. Ξέρω ότι από το δικαστήριο, μέσα στο δικαστήριο, ο καθένας, και πριν το δικαστήριο, πριν ξεκινήσει ουσιαστικά, ο καθένας διάλεξε το δρόμο του. Σκόρπιζε, τέλειωσε αυτό το παραμύθι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένας και λέει 17 Νοέμβρη, είναι κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα που είχε μια συγκεκριμένη. Πώς το λένε, συγκεκριμένη ψυχοσύνθεση, θα μπορούσα να πω, ομαδική εννοώ, έτσι, και σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Η συγκυρία είναι τελείως διαφορετική. Και οι στόχοι ήταν, δηλαδή, αν τότε υπήρχε μια τέτοια κατάσταση ότι προσπαθούσε να αφυπνίσει τον κόσμο με κάποιες ενέργειες, δεν νομίζω ότι θα πετύχαινε κάτι περισσότερο από το να δείξει κάποια πράγματα, να δείξει δηλαδή όπως δείχνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Που περιγράφετε μια κατάσταση και προσπαθείτε να δείξετε κάποια πράγματα. Ανεξάρτητα από τις στοχεύσεις, έτσι. Και αν αυτά τα πράγματα τώρα είναι εμφανέστατα για τον καθένα, δεν νομίζω ότι θα είχε έργο να κάνει. Η οργάνωση τότε δεν ήταν η οργάνωση λαϊκών τιμωρών, δεν ήταν η οργάνωση που προσπαθούσε να επιβάλλει, να αντικαταστήσει τη δικαιοσύνη, να κάνει κάτι τέτοιο. Ήταν μια, ας το πούμε, ένοπλη προπαγάνδα για κάποια πράγματα. Δηλαδή, όταν την εποχή η Σιμίτη τρέχανε τα δάνεια, έρχεται το χρήμα, εκεί πέρα ποιος μιλούσε ότι αυτά θα κάποτε θα πληρωθούν. Αυτό, εκεί υπήρχε ένα νόημα να πει κάποια πράγματα ανεξάρτητα από τα μέσα. Έτσι, μιλάμε ανεξάρτητα από τα μέσα, γιατί τα μέσα υπάρχει μια αντινομία, αυτό το είπαμε. Σάββα, μου λες ότι η υπόθεση 15 Νοεμβρίου έχει κλείσει τελεσίδικα και αμετάκλητα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς πια να συζητά, ούτε να εκπροσωπείται 17 Νοεμβρίου. Έτσι δεν μου είπες? Τι να εκπροσωπήσει? Λουκάς, τι να εκπροσωπήσει, ποιον? Ο Λουκάς αρθογραφεί, συνομιλεί, μιλά, ο Δημήτρης Κοφουντίνας μιλά ως εκπρόσωπος της 17 Νοεμβρίου. Δεν μιλάει κανείς σαν εκπρόσωπος, γιατί δεν υπάρχει ούτε καν ομάδα, ούτε καν συνεννόηση, ούτε καν εκπροσώπηση. Πώς θα υπάρχει εκπροσώπηση? Δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του. Και καταρχήν μιλάς για ένα όνομα το οποίο δεν ήταν όνομα χαρακτηριστικό. Τι είναι, καπετάν τάδε και καπετάν τάδε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τώρα, όταν λέμε αυτά τα ονόματα ήταν λόγω του ότι ήμασταν κρυμμένοι, δηλαδή υπήρχε αυτό το. Πώς το λένε, δεν μπορούσε να με πει εμένα με το όνομά μου και να μην με ξέρει ο άλλος. Τώρα που έχουν βγει τα ονόματά μας, τι νόημα έχουν τα ψευδόνυμα? Κανένα.
τι λέμε τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω με το χέρι στην ναι. καρδιά. Ο ναι. Χριστόδουλος είναι έξω. Ναι. Όσο είναι έξω ο Χριστόδουλος, κινδυνεύει ναι. η δική του ζωή ή η ζωή άλλων ανθρώπων κατά την κρίση σου. Αυτό που είπα και τίποτα περισσότερο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο ίδιος κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς. Μέχρι εκεί μπορώ να πω παραπάνω. Παραπέρα είναι σαν να ερμηνεύω προθέσεις. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω προθέσεις. Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορεί να γίνει. Έχεις ακούσει για χτυπήματα τρομοκρατικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα που βρίσκεσαι περιορισμένος ή σε κρατούμενος στις συνθήκες που κρατήσαι. Έχουν αλλάξει χαρακτήρα, δεν δίνω έμφαση σε αυτά τα θέματα. Είναι τρομοκρατική δράση αυτή ή είναι ομάδες εγκληματιών? Κοιτάξτε. Που και η τρομοκρατική δράση εγκληματική είναι, κατά την κρίση μου, επιτρέψτε μου. Κοιτάξτε τώρα να παίζουμε τις ορολογίες, δεν ξέρω αν βγαίνει κανένα νόημα. Η κάθε ορολογία την ερμηνεύει ο καθένας κατά τη γνώμη του. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε τέτοια συζήτηση. Δεν είναι. Δηλαδή και τα ενδιαφέροντά μου δεν στρέφονται προς τα εκεί ούτως ή άλλως. Είμαι κρατούμενος, όπως είπα πριν, προσπαθώ να τα απεξέλθω στον ρόλο του κρατουμένου. Δηλαδή κρατουμένου όχι που περιμένει να φύγει η ποινή του, κρατουμένου, πολιτικοποιημένου μεν, αλλά κρατούμενος. Είμαι κρατούμενος, δεν είμαι ούτε πολιτικό πρόσωπο, ούτε δημόσιο πρόσωπο, τίποτα. Εδώ, για τις συνθήκες κράτησης, μπορώ να σου πω ολόκληρο βιβλίο. Αλλά δεν μπορώ να αρχίσω να κάνω τον. Όχι. Σάββα, επίτρεψε μου όμως. Δεκτό, αλλά από το ραδιοφωνάκι σου έχεις ακούσει ότι ο Γιωτόπουλος έδωσε επιστολή που τα κατακεραυνώνει τον Χριστόδουλο ως συνεργάτη του παρακράτους. Όπως είπα πριν, ο καθένας έχει διαλέξει τον δρόμο του. Πριν και μέσα στο διάρκεια του δικαστήριου. Στη διάρκεια του δικαστηρίου φάνηκε μια διαλυμένη ομάδα. Δηλαδή, ο καθένας ήδη είχε διαλέξει τον δρόμο του. Ο καθένας πήρε μια απόφαση. Άλλο με τον δικηγόρο του, άλλο με τη γυναίκα του, άλλο με τον εαυτό του. Ο καθένας πήρε μια απόφαση. Δει τι γραμμή θα τραβήξει, ο άλλος λέει δεν τον ξέρω αυτόν, ο άλλος λέει εγώ είμαι αθώος, άλλος λέει... Εγώ παρότι δεν ήμουν από τα πρώτα, πώς το λένε, τα αρχαιότερα στελέχη, αναγκάστηκα να σηκώσω βάρος παραπάνω από όσο μου αναλογούσε. Γιατί δεν ήθελα, βασικά να συκοφαντείτε οι προθέσεις μου, το λόγος που, για τον οποίο συμμετείχα σε μια τέτοια οργάνωση. Αλλά τώρα με επιχειρίζεις τα παλιά και εγώ ναι. τα έχω διαγράψει. Σάββα όμως αυτή τη στιγμή... Να σου πω γιατί είναι παρακαλώ. Σοβαρό. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να ζω στο παρελθόν. Δεν το πετάω. Έτσι, δεν το πετάω παρελθόν. Με έχει διαμορφώσει σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο. Αλλά... Δεν θέλω να ζήσω στο παρελθόν. Δεν θέλω να διαμορφώσει το μέλλον μου. Δεν θέλω να μου καθορίσει και την υπόλοιπη ζωή μου. Αυτό έχει κατατεθεί το δικαστήριο. Αμέσως μετά το δικαστήριο έκανα ένα δελτίο τύπου με το οποίο λέω ότι πιστεύω. Και σε αυτό το δελτίο δεν έχω βάλει ούτε ένα αλλά. Δηλαδή έκανα αυτό, έκανα εκείνο, ζητάω συγγνώμη τα λοιπά. Δεν είπα αλλά όμως και εσείς αυτό, γιατί δεν ήθελα να συνδέσω το σκοπό με τα μέσα. Δεν ήθελα να το συνδέσω. Παρότι υπάρχει αιτιολογία, δηλαδή υπάρχει, πώς το λένε, οι λόγοι, τέλος πάντων, οι οποίοι σε οδηγούν, αλλά σε οδηγούν σε μια πράξη. Αλλά αυτοί οι λόγοι είναι ουσιαστικά σαν, όπως και το αρχαίο δράμα, που φτάνει κάποτε στην κορύφωση. Δεν είναι κάτι που το διαλέξει σαν αυτό σκοπό. Και επειδή δεν ήθελα, επειδή πιστεύω ότι κανένας σκοπός δεν μπορεί να γυάσει βάρβαρα μέσα, κανένας σκοπός. Και γι' αυτό το λόγο έστειλα αυτή την επιστολή χωρίς ούτε ένα αλλά. Έτσι, από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε συζήτηση με γυρνάει πίσω, νομίζω ότι με βλάφτει. Μου κάνει ζημιά. Σάββα, πάμε στο τώρα. Και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου άποψη, τη δική σου κρίση. Ναι. Έχει χαθεί ο Χριστόδουλος, είναι άφαντος. Έχει κυκλοφορήσει μια επιστολή που φέρεται να την έχει γράψει ο Χριστόδουλος μαζί με άλλα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων, πιθανόν των πυρήνων της φωτιάς. Υπάρχει ένα δικό του βίντεο που σπέρνει μίσος, ζητά εκδίκηση, μιλάει για όπλα, μιλάει για ντουφέκια, μιλάει για ένοπλη δράση. Μιλάει για προειδοποιεί τους πάντες από τα μέσα ενημέρωσης, τους απλούς πολίτες, οποιονδήποτε μπορεί να είναι μέλος μιας κοινωνίας και να έχει συνετό ή αν θέλεις δηλητηριασμένο βίο, δεν αφήνει κανέναν εκτός. Μίσος και εκδίκηση και τιμωρία. Είναι αυτός ο Χριστόδουλος ξηρός, Σάββα? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
καταλάβω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί μπορώ να πω για μένα. Εγώ, όταν ένας από τους βασικούς λόγους που είχα διαλέξει αυτόν τον δρόμο ήταν όχι επειδή μισώ κάποιον άλλον, αλλά επειδή αγαπώ αυτόν που δέχεται τις επιπτώσεις του άλλου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι βγαίνει άκρη. Με το μίσος οδηγεί αναγκαστικά σε αδιέξοδα, έτσι κι αλλιώς. Την επιλογή των, δηλαδή, εντάξει, εγώ διαφωνώ και με την επιλογή των μέσων αυτή τη στιγμή. Εννοείς την ένοπλη δράση? Ναι, μιλάω για τον εαυτό μου καθαρά και μόνο. Ανεξάρτητα αν το έχω διαλέξει, δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε μαζί, συμμετάσχει σε μια εργασία του Πανεπιστήμιου της Λευκωσίας, την οποία έχω αποτυπώσει τις απόψεις μου για αυτά τα θέματα καθαρά. Όπως το πιστεύω, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα. Θα του ζητούσες τον Χριστόδουλο να τα παρατήσει αυτά και να γυρίσει στο κελί του Σάβα? Ας ακούσει τη συνείδησή του, δεν μπορώ να του πω εγώ τίποτα. Μακάρι να συνέλθει και να κάνει το σωστό. Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα, δεν μπορώ να του πω τίποτα. Εκτιμάς ότι πράττει ενσυνείδητα, ότι λειτουργεί με απόλυτα καθαρή λογική αυτή τη στιγμή, ή ότι ενδεχομένως έχει μπει σε ένα όχημα όπου καθοδηγείται? Ποιος δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον του, για αυτά που λέει και αυτά που λέει? Ποιο είναι το περιβάλλον του Χριστόδουλου? Στις φυλακές ήταν 12 χρόνια. Αν ήταν 12 χρόνια στις φυλακές και κάνει αυτά, στο δει το σοφρονιστικό σύστημα τότε. Αυτό. Που τον άφηνε να συγχρονίζεται με τους πυρήνες. Όχι να συγχρονίζεται. Τι? Που δεν υπάρχει καμία διέξοδο. Το σοφρονιστικό σύστημα καταρχήν είναι πολύ σκληρό. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάθε μέρα να παλεύει για επιβίωση. Δηλαδή στο διπλανό του κελί σφάξανε τον άλλο έτσι για έναν σκαφέ. Δεν είναι κάτι απλό, δεν θέλω να επιβιώνει κάποιος εκεί μέσα. Είναι πολύ σκληρό. Και είχε τις άδειες, τις ζήτησε για να πάει, προκειμένου να πάει στην αγροτική φυλακή. Του λέγανε την άλλη άδεια. Δεν πήρε 7 άδειες και ακόμα δεν τον πήγαν. Δηλαδή από τη δεύτερη άδεια και μετά, δεύτερη άδεια και ούτε να πάει. Αν είχε πάει εκεί πέρα, θα είχε συνεχίσει την ποινή, θα έπαιρνε λίγο ανάσα από το βάρος της κράτησης και θα μπορούσε να αντέξει παραπάνω. Ποιος εξωθεί στα άκρα, ποιος κάνει ανθρώπους, καταστρέφει ανθρώπους και τους κάνει να μην έχουν να χάσουν πια τίποτα? Αυτό που λες, Σάβα, δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν. Μα γι' αυτό το ότι παρακαλούσε για να αλλάξει το φορητικό κατάστημα και του προκαλούσαν ενδεχομένως. Το ίδιο το Υπουργείο δεν πόδισε. Ήθελε να πάει σε αγροτικέ και δεν ήθελε να πάει αγροτική για την κοπανία, εφόσον έπαιρνε άδεια. Δηλαδή, αν δεν πάρει άδεια, δεν πας σε αγροτική. Και η οργή και η αντίδραση τον έφερε στη συνεργασία με αγνώσεις μέχρι στιγμής που τον έφεραν έξω. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος μπήκε 45 χρονών και θα έβγαινε 65. Δεν καταστρέφει έναν άνθρωπο, αυτή μια εξωτοτική ποινή δεν καταστρέφει έναν άνθρωπο. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τα 65 του τι θα κάνει όταν βγει? Ναι, αλλά αυτός ο άνθρωπος τώρα μπορεί, αν όντως γίνουν πράξη όλα όσα έχει πει και όσα έχει γράψει, να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές, Σάβα. Τώρα μιλάμε για το αποτέλεσμα των συνθηκών και των ποινών, των εξωτοτικών ποινών. Γιατί υποτίθεται το σοφρονιστικό σύστημα, υποτίθεται πρέπει να φτιάχνει ανθρώπους που να επενετάσσονται στην κοινωνία. Υποτίθεται. Δεν μιλάω για τον αδερφό μου τώρα, γενικά. Έτσι. Δηλαδή, πολλοί λένε, διαμαρτύρονται. Λέει, τι θέλουν και ζεστά νερά, τι θέλουν και φαγητό. Θέλουν, εκεί πέρα να λιώσουν. Αλλά αυτό είναι εκδίκηση. Δεν είναι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί που είναι εδώ μέσα. Όταν μπήκαν εδώ δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να κάνουν κάτι άλλο. Φτάσαν εδώ πέρα και εδώ πάλι δεν τους δίνει την ευκαιρία το σύστημα. Τους δίνει κάποιες εξωτοτικές ποινές και όταν βγουν έξω δεν έχουν καμία βοήθεια, καμία διέξοδο. Δηλαδή εδώ βλέπω, είμαι πόσα χρόνια εδώ πέρα, τους ίδιους άνθρωπους βλέπω να μπαίνουν και να ξαναμπαίνουν. Εδώ που είμαι στην απομόνωση μιλάμε, πόσο μάλλον δίπλα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Πρώτα οι ποινές είναι εξωτοτικές. Και δεύτερον, οι συνθήκες είναι αθλιότατες, θα μιλάμε άθλιες, δηλαδή όταν ρίχνουν στο σωρό ανθρώπους, δηλαδή πιάνουν από διάφορων, πώς το λένε, διάφορο επίπεδο, είτε πνευματικού, είτε συνδυσιακού, είτε ηθικού επίπεδου, βάζουν ανθρώπους όλους μαζί. Τι περιμένουν και θα βγει από εδώ μέσα? Εδώ από εδώ βγαίνει, είναι βιομηχανία παραγωγής εγκληματιών. Δηλαδή εδώ αναβαθμίζονται, γίνονται συμμορίες, ξαναβγαίνουν έξω και κάνουν μετά τα χειρότερα. Δηλαδή, ποιος μιλάει, το σοφρονιστικό σύστημα για ποιο λόγο υπάρχει? Δεν υπάρχει για να βοηθάει την κοινωνία? Πώς θα τη βοηθήσει την κοινωνία παράγοντας εγκληματίες? Σάβα, δώσε μου σε παρακαλώ μια καθαρή απάντηση. 4 εκατομμύρια ευρώ
επικήρυξε από το ελληνικό κράτος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τρομοκρατών. Ναι. Τι αποτέλεσμα πιστεύεις θα έχει? Δεν μπορώ να πω. Ζούμε σε μια εποχή πολύ, πολύ ζωφερή. Και ανάλογα πάνε και τα μέσα και οι διοκτικές αρχές πάνε με ανάλογα μέσα. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, άμα θέλουν, προτιμάνε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι, πώς το λένε, καταδότες, όπως ήταν την εποχή της Χούντας. Δεν ξέρω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο θέμα. Μιλάω ότι άμα γίνει μια αρχή, δεν έχει τέλος μετά αυτά. Δηλαδή, ο καθένας θα μπορεί να. Αυτό, πώς το λένε, πιστεύω ότι θα δημιουργήσει πολλές καταστάσεις τραγελαφικές. Η δολοφονία δύο νέων ανθρώπων μπροστά από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Οι πυροβολισμοί στην κατοικία του Γερμανού πρέσβη. Είναι τρομοκρατική δράση, είναι παρακράτος ή είναι εγκληματικές μαφιόζικες οργανώσεις που φοράνε τη φανέλα της τρομοκρατίας, ώστε αν και εφόσον συλληφθούν θα μπορούν να δηλώσουν και πολιτική, σε εισαγωγικά, ή χωρίς δράση ενώπιον της δικαιοσύνης? Ποια είναι η δική σου άποψη, Σάβα? Κοίτα, αυτές οι ορολογίες δεν ξέρω. Άμα θέλουμε να μιλήσουμε για το έγκλημα, σαν έγκλημα, τι είναι έγκλημα και τι θεωρεί η κοινωνία έγκλημα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Δηλαδή. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής είναι έγκλημα. Είναι βαρύτατο. Εννοείται. Αδίκημα. Ασυγχώρητο, ίσως. Εννοείται, γιατί. Κοιτάξτε τώρα. Η λέξη η μόνη καταπαραπέμπει σε έγκληση. Έγκληση για τιμωρία, για δικαίωση, τέλος πάντων. Από ποιον εγκαλείται αυτός που έχει κάνει μια παράνομη πράξη? Εγκαλείται από την κοινωνία, δηλαδή η δικαιοσύνη είναι το μέσο. Και εγκαλείται την κοινωνία διότι διαταράσσει τις ισορροπίες, έτσι. Στο κοινωνικό πλέγμα. Δηλαδή, αλλά πότε θεωρεί η κοινωνία ένα σοβαρό κάποιο έγκλημα? Είναι ένα έγκλημα θεωρεί σοβαρό όταν έχει ένταση και διάρκεια, δηλαδή οι επιπτώσεις του έχουν κάποια ένταση και κάποια ένταση εννοώ ως σπεσιφικές αξίες της κάθε εποχής και διάρκεια, χρονική διάρκεια. Δηλαδή αυτά θεωρεί εγκλήματα η κοινωνία. Τώρα ποια από αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια σε χρόνο και ποια θα έχουν επιπτώσεις σε δεκαετίες, μπορεί ο καθένας να κάτσει να σκεφτεί. Όχι ότι το ένα δικαιολογεί το άλλο, έτσι. Συνομιλούμε με τον Σάβα Ξηρό, αναζητώντας με ψυχραιμία απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Σάβα, πριν από λίγα 24 ώρα είχαμε την ημέρα μνήμης, τελέστη μια επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα τρομοκρατίας. Η μητέρα του Αξαρλιάν, του παλικαριού που χάθηκε από τον εκρηκτικό μηχανισμό, είπε ότι ο γιος μου δεν έπαιρνε άδειες, βάλλοντας κατά των αδειών και τις άδειες που απόλαυσε ο Χριστόδουλος. Κοιτάξτε, ούτε εγώ παίρνω άδειες, παρότι δικαιούμαι, δεν έχω κάνει ούτε μια αίτηση, αν το πάρουμε έτσι, για άλλους λόγους δικούς μου, προσωπικά. Προσωπικά θέμα δικής μου προσωπικής ειδικής. Θέλω να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, αν μετά από τόσα χρόνια και την όλα ποια διαδικασία έχεις βιώσει από το νοσοκομείο, την ελληνική δικαιοσύνη και την απομόνωση της φυλακής με τα προβλήματα υγείας σου, αν αισθάνεσαι εσύ, εκπροσωπώντας αν θες τον εαυτό σου ή και άλλους, δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις, αν αισθάνεσαι μετανιωμένος επίσημα, μπορείς να το δηλώσεις ή να το ξαναδηλώσεις, ή να πεις ένα συγγνώμη. Δεν απάντησα άλλα. Δεν μπορώ να πω δύο φορές το ίδιο πράγμα, δύο αρνήσεις, μια κατάφαση. Δεν μπορώ να επαναλαμβάνω αυτά που έχω πει ήδη. Αλλά λέω ότι αυτό καθεαυτό, άμα το δούμε πραγματικά ποιο είναι, εντάξει, πέρα από το πραγματικό γεγονός, τον πόνο της γυναίκας αυτής, σαν μητέρα εννοώ, αν το δούμε αυτό καθεαυτό, αυτή τη στιγμή την εκμεταλλεύεται, για κάποιους συγκεκριμένους σκοπούς και αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί τόσα χρόνια, δεν πάω σε συμψηφισμό, αλλά τόσα χρόνια δεν έχω δει να πάει κάποιος πάνω στα Ίμια να κάνει ένα μνημόσυνο για τους αυτούς που πέσανε εκεί πέρα με το ελικόπτερο. Δεν έχει πατήσει κανείς το πόδι εκεί πέρα. Για παράδειγμα, λέω έτσι, χωρίς να κάνω συμψηφισμό και χωρίς να πω ότι το ένα είναι μεγαλύτερο, το άλλο λιγότερο. Ο πόνος μιας μητέρας είναι πάντα ένας πόνος μιας μητέρας. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Αλλά δεν μπορεί και από αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να το εκμεταλλεύεται το κράτος με έναν τρόπο που παραπέμπει σε άλλες, σε ηθνίδες άλλων εθνικότητων έξω από μας.
Πριν, νομίζω, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, αν υπάρχει μια βαθιά σκέψη, ένας προβληματισμός ή ένα, κάτι που θα ήθελες να δώσεις στους ακροατές μας. Κάτι που να έχει διαφύγει της κουβέντας μας μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν θα ήθελες να προσθέσεις κάτι στα όσα έχουμε πει. Σε αυτά που έχουμε πει. Γιατί θέλω σήμερα με την κουβέντα που κάνουμε, ό,τι σκέφτεται ο Σάββας Ξηρός να υποθεί και να ακουστεί από τους ακροατές. Αυτό θέλω. Από την αρχή μέχρι τώρα, ο τρόπος που με έχει αντιμετωπίσει η δικαιοσύνη είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, εφαρμόζοντας το νόμο του Λίντς από την αρχή μέχρι σήμερα. Αυτό δεν είναι... Θέλω, Σάββα, ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, να μου περιγράψεις, είσαι στις φυλακές Κορυδαλού στο νοσοκομείο των φυλακών ή πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Αυτό που το λένε νοσοκομείο των φυλακών είναι αναρωτήριο. Το περιγράφεις ένα αναρωτήριο. Ναι, ναι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχω κάνει προσφυγή το περιγράφεις ένα αναρωτήριο, όχι σαν νοσοκομείο. Νοσοκομείο είναι η ταμπέλα. Εδώ βρίσκομαι, στην απομόνωση του νοσοκομείου, όχι το νοσοκομείο μέσα. Αυτό που θέλω να πω για τη δικαιοσύνη, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να υποστηρίξουν το δίκαιο. Ανεξάρτητα ποιος είναι το υποκείμενο, έτσι, ποιος υπόκειται στις επιπτώσεις αυτές. Δηλαδή, πριν από λίγες μέρες, δηλαδή πριν συμβεί το τελευταίο γεγονός, υπήρχαν άνθρωποι και από κόμματα και από οργανώσεις και από ομάδες και άνθρωποι έτσι, οι οποίοι για λόγους νομιμότητας και όχι για να υποστηρίξουν κάποιον που τον ονομάζουν λανθασμένα τρομοκράτη, για να υποστηρίξουν την νομιμότητα ερχόταν να με στηρίξουν. Όχι εμένα, να στηρίξουν το δίκιο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα αναγκαστικά με τον τρόπο που εφαρμόζεται, με τον τρόπο που κανιβαλίζεται η κατάσταση, έχουν απομακρυνθεί. Γιατί τους θεωρούν ότι συμπράττουν με κάποιον που οι άλλοι τον ονομάζουν τρομοκράτη, ενώ είναι ένας ανάπηρος κρατούμενος. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα έστω να εφαρμοστεί έστω τελευταία η νομιμότητα και να μην κατηγορούν δικηγόρους, μάρτυρες υπεράσπισης, συνηγόρους, άλλους ομάδες υπεράσπισης, μην τους θεωρούν συνοδοιπόρους με κάτι το οποίο ούτε εγώ δεν είμαι αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου, Σάββα, να πω κάτι, γιατί οφείλω να το πω δημοσιογραφικά, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η αναφορά. Ο Χριστόδουλος Ξηρός είναι έξω. Δηλώνει ότι θέλει να σκορπίσει θάνατο, να ζητήσει εκδίκηση, ζητά ένοπλη δράση, προαγγέλει ένοπλη δράση και το 45 της 17 Νοέμβρη και η σφραγίδα της οργάνωσης δεν έχουν εντοπιστεί. Και όλα αυτά σε κάποιους δένουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν δένουν στη δική σου κρίση. Κοιτάξτε, ο Χριστόδουλος Ξηρός είναι Χριστόδουλος Ξηρός και εγώ είμαι Σάββας Ξηρός. Δεν έχει καμία σχέση η μία επιλογή με την άλλη επιλογή. Εγώ έχω επιλέξει άλλο δρόμο. Αυτός επέλεξε άλλο δρόμο τώρα τελευταία χωρίς να ειδοποιήσει κανένα, χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Αυτά που λέτε με τις σφραγίδες και τα άλλα, έχω απαντήσει ότι η οργάνωση όχι έχει εξοφλήσει, αυτοκτόνησε μετά τη σύλληψη η οργάνωση. Δηλαδή η παρουσία που έδειξε στο δικαστήριο η αυτή η ομάδα συλληφθέντων ήταν αυτό ακριβώς. Μια αυτοκτονία της οργάνωσης. Εκεί έχει τελειώσει το παραμύθι. Και το λέω παραμύθι χωρίς ενδιασμούς. Ο Χριστόδουλος όμως ξέρει που είναι το 45. Ξέρει που θα βρει τη σφραγίδα. Αυτό είναι μια υπόθεση την οποία εγώ δεν μπορώ να παροθέσει, δεν μπορώ να απαντήσω. Εντάξει. Σάββα Ξηρέ, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα μας. Είτε συμφωνώ είτε διαφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι ένας ελεύθερος διάλογος όπου και οι δύο πλευρές ρωτούν και απαντούν χωρίς κανένα εμπόδιο προσφέρει και δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ένας ελεύθερος πραγματικά διάλογος. Ναι. Ωραία. Και εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη δημοκρατία. Αυτό ήθελα να πω και πριν. Δεν έχω ξεκινήσει από την άκρα αριστερά. Έχω ξεκινήσει από το κατηχητικό. Δεν ξεκινήσει από την άκρα αριστερά. Έχει μια διαφορά αυτό. Είχε άλλες επιλογές κάνει ο ένας, άλλες επιλογές κάνει ο άλλος. Και ξεκίνησα επειδή αγαπάω τον κόσμο. Αγαπάω την Ελλάδα και βλέπω που ταλαιπωρούνται και γι' αυτό το λόγο είχα πάει αυτόν τον δρόμο θεωρώντας ότι κάτι καλό θα βγει από εκεί, αλλά και έχοντας και κάποιες άλλες επιδιώξεις που έχουν σχέση με την ελαχιστοποίηση της βίας,
τα οποία δεν είναι του παρόντος. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Ευχαριστώ. Γεια σου. Και